Χωρίς την παρουσία του 30χρονου σήμερα Νίκου Φανουράκη, ο οποίος παλεύει να σταθεί στα πόδια του με μια σφαίρα ακόμη καρφωμένη στο κρανίο του, ξεκίνησε η δίκη του 22χρονου συγχωριανού του, ο οποίος τον τραυμάτισε την ώρα που επέστρεφε με το αυτοκίνητο στο σπίτι της οικογένειάς του. Και του παίξα με μια σφαίρα στο κεφάλι, σαν εκτελεστές. Προμελετημένα, σχεδιασμένα να σε σκοτώσω. Οι γονείς του θύματος που περιέγραψαν πώς παλεύει καθημερινά για να αποκατασταθεί η υγεία του, εξήγησαν ότι δεν θα παραστούν στη δίκη με συνήγορο για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του 22χρονου, καθώς το μόνο τους μέλημα είναι η φροντίδα του γιου τους. Άλλου είδους, άλλη ποιότητα ανθρώπων και άλλο γενικότερα μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Εγώ από την δική μου την πλευρά εύχομαι απολόψυχα το καλύτερο για το παιδί τους. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό ούτε να σκοτώσει ούτε να τραυματίσει τον άτυχο συγχωριανό του. Σύμφωνα με τον συνήγορό του Διονύση Βέρα, στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, τόσο ιατροδικαστικά όσο και βαλιστικά, έχει αποδειχτεί ότι η βολίδα που τραυμάτισε βαρύτατα το θύμα προήλθε από εξωστρακισμό και όχι ευθεία βολή. Μεγάλη αποδεικτική ανατροπή. Διότι επεδείχθη και τεκμηριώθηκε αποδεικτικά ότι η σφαίρα δεν ήταν, η βολίδα αυτή μια και μοναδική, δεν ήταν μια ευθεία βολίδα, δεν ήταν μια ευθεία βολή η οποία έφευγε από το χέρι του κατηγορούμενου για να πάει στο κεφάλι του θύματος, αλλά ήταν ένας εποστρακισμός τεκμηριωμένος, αποδεδειγμένος και ιατροδικαστικά και βαλιστικά. Η ακροαματική διαδικασία διεκόπη το μεσημέρι και πρόκειται να συνεχιστεί στις 8 Νοεμβρίου με την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία και θα κρίνει την τύχη του κατηγορουμένου.